Είναι η στιγμή που οι διασώστες μεταφέρουν το άψυχο σώμα της 47χρονης Σλοβένα στο ασθενοφορό. Οι δραματικές προσπάθειες που κατέβαλαν για 4 και πλέον ώρες δυστυχώς δεν ήταν αρκετές, αφού η γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο ίσως πριν καλά-καλά το καταλάβει. Χαλάσματα, ισοπεδώθηκε πλήρως το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν η κυρία. Αρχίσαμε να σκάβουμε με φτιάρια, με σκαλίδες, με τα χέρια όπως μπορούσαμε. Μεγάλη τεράστια αγωνία, καταλαβαίνετε, από πάνω σκοτάδι, βράχη αμέσως. Ο βράχος που αποκολλήθηκε έπεσε πάνω στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο, στο οποίο διέμενε η τριμελής οικογένεια, ισοπεδώνοντάς το κυριολεκτικά. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Ποιος να το περίμενε ότι μετά από τόσα χρόνια, χτισμένα αυτά τα διαμερίσματα, θα ξεκολούσε ένας βράχος και θα τα συνέπαιρνε. Παίρνοντας μέσα από αυτό το στενότατο πέρασμα πυροσβέστες, άνδρες της ΕΜΑΚ, διασώστες, εθελοντές, αναγκάστηκαν να φτάσουν σε βάθος 1,5 μέτρος να καταφέρουν να εντοπίσουν τη 47χρονη, που κατά πληροφορίες βρέθηκε νεκρή να κοίταται στο κρεβάτι της σε εμβριακή στάση, τυλιγμένη με το σεντόνι της. Πιστεύω ότι όλοι δώσαν το καλύτερο σε αυτό για να σωθεί αυτή η οικογένεια. Απ' τη μία ήταν μια επιχείρηση η οποία είχε ένα τέλος, το οποίο είναι πολύ βασικό. Απ' την άλλη δυστυχώς δεν ανασύρθηκε ζωντανή. Νωρίτερα είχε απεγκλωβιστεί ο 9χρονος γιος της οικογένειας με τραύματα κυρίως στο πόδι. Τι να σας περιγράψω, γίνανε μεγάλες προσπάθειες, ήταν βαρύς ο τοίχος. Με τα χέρια προσπαθούσαμε να σηκώσουμε τον τοίχο ώστε να απεγκλωβίσουμε το παιδί. Είμαι και σοκαρισμένο είναι και φοβισμένο είναι. Δεν συμβαίνει στον καθένα μας να κοιμάται ένα βράδυ και να του πέφτει ένας βράχος στο κεφάλι. Ένας ολόκληρος τοίχος ήταν απάνω στο πόδι του παιδιού και όμως το παιδάκι δεν ούτε μιλούσε ούτε, δηλαδή ξαφνιάστηκα που με τόσο πόνο πραγματικά δεν έκλαψε τουλάχιστον ένα παιδί 9 χρονών. Ωρες αργότερα και αφού οι γιατροί είχαν φροντίσει τις πληγές του μικρού αγοριού, ο τραγικός πατέρας ανέλαβε να ενημερώσει το παιδί του για την απώλεια που θα στοιχιώνει για πάντα τη ζωή του. Δυστυχώς δεν φύγανε όπως ήρθαν όλοι τους. Ελπίζω να βρουν το κουράγιο να το ξεπεράσουν. Παρά το γεγονός πως είχε παραχωρηθεί στο 51χρονο ένα δωμάτιο σε ξενοδοχείο της πόλης προκειμένου να ξεκουραστεί, ο ίδιος επέλεξε να μην αφήσει στιγμή μόνο το γιο του, μένοντας το προσκεφαλό του, ως την ώρα που πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο της Ιεράπετρας νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας. Για μια προαναγγελθήσα τραγωδία έκανε λόγο ουσιαστικά, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, ο πρόεδρος του ΑΣΠ. Είχαμε μεγάλες μορφολογικές πτήσεις σε όλο τον όφο. Είχαμε ασύνδετους βράχους πάνω στο κορυφαίο κομμάτι και μια ξενοδοχική μονάδα η οποία είχε υψηλό κίνδυνο. Στην όλη διαδικασία ενδεχομένως να συνέβαλαν και οι έντονες μορφωτώσεις που είχαμε την περασμένη και πριν 15 μέρες και στην περιοχή αυτή. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κύριος Λέκας, δεκάδες βράχια έχουν ήδη πέσει στη θάλασσα, δείγμα πως το φαινόμενο δίνει σημάδια από καιρό. Οι βροχοπτώσεις απλά και μόνο ήταν οι αφορμοί που έδωσαν το έναυσμα ουσιαστικά και δρομολόγησαν την κατολίσθηση. Κάποια στιγμή η κατολίσθηση θα γινόταν σε αυτά τα σημεία. Η περιοχή άλλωστε είναι ζωσμένη από τέτοιους ογκόλυθους, με τους ντόπιους να φοβούνται τα χειρότερα. Όταν ακούσατε ότι υπάρχει μια κατολίσθηση, ότι υπάρχει μια αποκόλληση ενός βράχου, το μυαλό σας πήγε κάπου αλλού. Ναι, πήγε σε ένα βράχο το οποίο εμείς το ονομάζουμε Κοχύλι, το οποίο τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα ρήγμα. Εκεί πραγματικά, δηλαδή, όπως το βλέπεις, λες ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος. Έχουν γίνει κάποια έργα εκεί, τα οποία εντάξει δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και ασφαλή και ότι μπορούν να προστατεύσουν. Έτσι, αν ομιγέννητο συμβεί κάτι. Η τραγωδία αποκάλυψε και την αγωνία που ζουν οι κάτοικοι της περιοχής της Αγιάς Φωτιάς. Το τουριστικό θέρετρο της Ιεράπετρας κυριολεκτικά απειλείται από τα βράχια που στέκονται πάνω από τα κεφάλια κατοίκων και επισκεπτών. Η τραγωδία στην Αγιά Φωτιά φέρνει στο προσκήνιο τον κίνδυνο που ελοχεύει για τις ανθρώπινες ζωές αλλά και το ίδιο το τουριστικό προϊόν του τόπου, που οι τυπικές υπογραφές αδειοδότησης από τις υπηρεσίες, χωρίς ουσιαστικές μελέτες και έρευνες, δημιουργούν.
Όλα αυτά τα συγκροτήματα που έγιναν πριν τη θέσπιση ιδιαίτερων νόμων που προβλέπονται γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες στην περιοχή, στη συνέχεια έχουμε μία περίοδο που θεσπίστηκαν όλες αυτές οι μελέτες να γίνονται πριν να γίνει κάποιο μεγάλο τεχνικό έργο ή να επεκτείνονται κάποια χωροταξικά και προδρομικά σχέδια. Αλλά συνολικά το πρόβλημα κολλάει στο γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με πολύπλοκες διαδικασίες που πολλές φορές δεν τις δίνουμε ιδιαίτερη σημασία.